να ξεκινήσω λέγοντας ή μάλλον εξηγώντας τι είναι η ΕΚΕ δικαιοσύνης, διαφάνειας και ανθρωπίνων δικαιωμάτων για όσους δεν το γνωρίζουν. Είναι λοιπόν η Επιτροπή Ελέγχου Κυβερνητικού Έργου για τα θέματα δικαιοσύνης, διαφάνειας και ανθρωπίνων δικαιωμάτων, για τα θέματα δηλαδή του αντίστοιχου Υπουργείου. Και σε αυτήν συμμετέχουμε τρεις βουλευτές της κοινοβουλευτικής ομάδας που είμαστε και όλοι σήμερα παρόντες. Ο Σταύρος ο Κοντονής, η Βασιλική Κατριβάνου και εγώ με την ευθύνη, εν πάση περιπτώσει, συντονισμού του έργου της ΕΚΕ. Είναι υποχρέωσή μας και το αντιληφθήκαμε ως υποχρέωσή μας να συμμετέχουμε συνδιοργανώνοντας αυτήν την σημερινή συνέντευξη τύπου και εκδήλωση, προκειμένου να κρούσουμε τον κόδωνα του κινδύνου, προκειμένου να αφυπνίσουμε και προκειμένου να υπογραμμίσουμε ότι στη χώρα μας δεν επιτρέπεται ούτε εν έτη 2014, ούτε επιμνημονιακής περίοδου, ορισμένοι να διεκδικούν να μετατραπούμε σε μία τεράστια και απίθμενη μαύρη τρύπα της νομιμότητας. Τα ανθρώπινα δικαιώματα είναι αδιαπραγμάτευτα και ισχύουν για όλους με βάση την αρχή της ισότητας όπως κατοχυρώνεται συνταγματικά αλλά και με βάση τις υπερνομοθετικές εκείνες προβλέψεις και εγγυήσεις που διασφαλίζουν σε όλους τους ανθρώπους την αξιοπρέπειά τους, τη ζωή τους, το σεβασμό σε όλα εκείνα τα δικαιώματα και τις ελευθερίες που συγκροτούν και επιτρέπουν να αναπτύσσεται η ανθρώπινη ύπαρξη. Υπ' αυτήν την έννοια, είναι ανάγκη να πούμε ότι έχουμε κατ' επανάληψη εκφράσει και μέσα στο Κοινοβούλιο και σε επίπεδο κοινωνίας με παρεμβάσεις μας και εκφράζουμε και σήμερα τη βαθιά ανησυχία μας για την καθέξιν κατά σύστημα και τολμώ να πω κατ' επάγγελμα παραβίαση των δικαιωμάτων ευάλωτων ομάδων, ανθρώπων που βρίσκονται υπό την εξουσίαση του κράτους και αναφέρομαι στους κρατουμένους, επίσης όμως ανθρώπων που βρίσκονται στην ανάγκη να αναζητήσουν προστασία, άσυλο, καταφυγή στην ελληνική επικράτεια και αναφέρομαι στους μετανάστες, στους αιτούντες άσυλο, στους πρόσφυγες. Η αρχική ανακοίνωση για τη σημερινή εκδήλωση αφορούσε το καθεστώς των αδειών και των δικαιωμάτων των κρατουμένων, δεδομένης όμως της επικαιρότητας και της τραγικής πραγματικά, του τραγικού γεγονότος της απώλειας 12 ανθρώπινων ζώων στο Φαρμακονήσι, ήταν υποχρέωσή μας να επεκτείνουμε τη σημερινή συνέντευξη τύπου και στα ζητήματα προστασίας των μεταναστών και εφαρμογής του Διεθνούς Ανθρωπιστικού Δικαίου, του Δικαίου του Ασύλου και των Διεθνών Συνθήκων που διέπουν την μετανάστευση και την μετακίνηση πληθυσμών. Εκφράζουμε τη βαθιά ανησυχία μας για την διαιώνιση συνθήκων εξαθλίωσης στις φυλακές της επικράτειας, συνθήκων που προσβάλλουν τα πιο θεμελιώδη δικαιώματα κάθε ανθρώπου, τον πυρήνα της αξιοπρέπειάς του και συχνά βάλουν κατά της ίδιας τη ζωή των κρατουμένων. Είναι πλείστατα δημοσιεύματα και ανατριχιαστική η καταγραφή των θανάτων κρατουμένων στις φυλακές της επικράτειας, όπως είναι αντιστοίχως ονειδιστική η αποτίμηση και η περιγραφή των συνθήκων υπό τις οποίες βιώνουν οι κρατούμενοι στη χώρα. Μιλούμε για υποσιτισμό, μιλούμε για έλλειψη θέρμανσης, μιλούμε για συνθήκες οι οποίες συνιστούν έκφανση βασανιστηρίου. Και αυτό δεν το λέει βέβαια ο ΣΥΡΙΖΑ, το έχει πει η δικαιοσύνη, το έχει πει και
και το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, που κατ' επανάληψη έχει προβεί σε καταδικαστικές αποφάσεις για τη χώρα. Το έχει πει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την Πρόληψη των Βασανιστηρίων και της Απάνθρωπης ή Ταπεινωτικής Μεταχείρισης ή Τιμωρίας. Είναι επιτροπή στο πλαίσιο του Συμβουλίου της Ευρώπης, η οποία έχει προβεί στην πλέον αυστηρή σύσταση προς τη χώρα μας, την λεγόμενη δημόσια δήλωση, η οποία ανάγεται στις 15 Μαρτίου του 2011. Και το έχει πει επίσης και η ελληνική δικαιοσύνη, πέραν του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, η οποία με τρόπο παραστατικό και αντίστοιχα ανατριχιαστικό περιγράφει τις συνθήκες στις ελληνικές φυλακές. Θα ήθελα, για να μην μακρηγορήσω κάνοντας αυτοτελείς δικές μου περιγραφές, μολονότι και με την ιδιότητα της δικηγόρου και νομικής παραστάτητος έχω γίνει αποδέκτης και μαρτυριών και τρομακτικών καταγραφών, θα ήθελα να σας διαβάσω ένα απόσπασμα δικαστικής απόφασης ελληνικού δικαστηρίου. Απόφασης που ανάγεται στο 2012, είναι η απόφαση 682 του Πλημελιωδικίου Ιγουμενίτσας και αφορά την απόδραση κρατουμένων. Η δίκη είναι για την απόδραση κρατουμένων και το δικαστήριο λέει τα εξής. Από το σύνολο του αποδεικτικού υλικού της δίκης αδιαμφισβήτητα συνάγεται ότι ένας έκαστος των κατηγορουμένων τέλεσε την άδικη πράξη της απόδρασης. Η πράξη αυτή είναι αρχικά και τελικά άδικα και επιπλέον αρχικά καταλογιστή σε καθέναν των δραστών της. Όμως αποδείχθηκε επιπλέον ότι οι συνθήκες κράτησης που βίωναν οι κατηγορούμενοι κρατούμενοι μέχρι την ημέρα απόδρασής τους και ειδικότερα ο πρώτος επί 9 μέρες, ο δεύτερος επί 1 μήνα, ο τρίτος επί 16 μέρες, ο τέταρτος επί 17 μέρες, ο πέμπτος επί 30 μέρες, ο έκτος επί 32 μέρες, ο έβδομος, όγδος και ένατος επί 18 ημέρες και ούτω καθεξής, είναι άθλιες και άκρος επικίνδυνες για ανθρώπινα όντα, δεδομένου ότι πρώτον, το κρατητήριο στο οποίο κρατούνταν ουδέποτε καθαρίζεται ή απολυμαίνεται και γενικότερα δεν τηρούνται εντός αυτού ούτε οι στοιχειώδεις κανόνες καθαριότητας και υγιεινής. Υπάρχει μόνο μία χημική τουαλέτα για όλους τους κρατουμένους και βρίσκεται στο χώρο όπου κοιμούνται. Δεν υφίσταται στο κρατητήριο καμιά παροχή νερού. Οι δε κρατούμενοι υποφέρουν από ψήρες, ψήλους, ψωρίαση, τύφο, δερματικές παθήσεις και λοιπές λοιμώδεις μεταδοτικές ή μη ασθένειες. Έτσι, ο χώρος κράτησης των κατηγορουμένων αποτελεί σοβαρή εστία μικροβίων, ιών και λοιπόν βλαπτικών για τον άνθρωπο μικροοργανισμών. Στο εν λόγω κρατητήριο που έχει συνολικά εμβαδό 15 τετραγωνικά μέτρα, στηβάζονται άνω των 30 άτομα, με αποτέλεσμα να μην επαρκεί ο χώρος για όλους και να αδυνατούν να ξαπλώσουν όλοι τα βράδια στο έδαφος, δεν υφίστανται κλίνες, για να κοιμηθούν. Οι κατηγορούμενοι ήσαν περιορισμένοι στο κρατητήριο επί 24 ώρες το 24ωρο, χωρίς δυνατότητα εξόδου, άσκησης, αναψυχής ή αυλισμού. Με τα δεδομένα αυτά, κρίνεται ότι έλαβε χώρα παραβίαση των διατάξεων του άρθρου 3 της Ευρωπαϊκής Σύμβασης Δικαιωμάτων του Ανθρώπου για απαγόρευση της απάνθρωπης και εξευτελιστικής μεταχείρισης του ανθρώπου. Έτσι λοιπόν, το δικαστήριο έκρινε ότι δεν καταλογίζεται, ότι συντρέχει λόγος άρσης της αξιόπινης συμπεριφοράς για κρατουμένους οι οποίοι απέδρασαν από αυτές τις άθλιες συνθήκες, οι οποίες παραβιάζουν τις υπερνομοθετικές υποχρεώσεις της χώρας. Δυστυχώς, ενώ αυτά έχουν καταγραφεί και δικαστικά τεκμηριωθεί, παρατηρείται η πλήρης άρνηση ανάληψης ευθυνών απέναντι στους ανθρώπους εκείνους που βρίσκονται υπό την εξουσίαση και επομένως υπό την ευθύνη του κράτους. Και αυτή η άρνηση ανάληψης ευθυνών μετατοπίζει τη χώρα μας από διεθνείς οργανισμούς όπως το Συμβούλιο της Ευρώπης, οργανισμούς προστασίας των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, σε ένα εκτός πλαισίου
καθεστώς που συνιστά όχι απλώς οπισθοδρόμηση, αλλά αναχρονισμό και επιστροφή σε συνθήκες μεσαίωνα. Ακούμε πολύ συχνά από κυβερνητικά χείλη για τις διεθνείς υποχρεώσεις της χώρας. Και ως διεθνείς υποχρεώσεις της χώρας αναφέρονται οι οικονομικές δανειακές. Δεν μιλά κανείς ή αρέσκονται στο να μην μιλούν οι κυβερνητικοί επιτετραμένοι στις υπέρτερες και αδιαπραγμάτευτες διεθνείς υποχρεώσεις της χώρας που αφορούν τις υποχρεώσεις σεβασμού των ανθρωπίνων δικαιωμάτων όπως απορρέουν για από απολύτως δεσμευτικές συμβάσεις προστασίας των ανθρωπίνων δικαιωμάτων όπως η Ευρωπαϊκή Σύμβαση Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, τα Διεθνή Σύμφωνα του ΟΗΕ, ο Χάρτης Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και σε αυτό το σημείο τέμνονται τα δύο θέματα που πραγματεύεται η σημερινή παρουσίαση και συνέντευξη τύπου, διότι στον ίδιο βαθμό που έχουμε παραβίαση των δικαιωμάτων των κρατουμένων, στον ίδιο βαθμό έχουμε παραβίαση επίσης των δικαιωμάτων των μεταναστών, των αιτούντων άσυλων, των προσφύγων και σε αμφότερες περιπτώσεις φτάνουμε είτε στην απώλεια ανθρώπινων ζώων, για την οποία δεν επιτρέπεται να μην υπάρχει λογοδοσία, αλλά δεν επιτρέπεται, θα μου επιτρέψετε να πω, δεν επιτρέπεται να μην υπάρχει και μία δημόσια έκφραση της συντριβής της ελληνικής πολιτείας, μία δημόσια έκφραση θλίψης. Χορτάσαμε τις τελευταίες ημέρες από τις φοβικές και ξενοφοβικές και όχι απλώς ατυχείς δηλώσεις του Υπουργού Ναυτιλίας του κυρίου Βαρβιτσιώτη, ο οποίος μπροστά στο συγκλονιστικό γεγονός του θανάτου παιδιών είχε να πει ότι η χώρα δεν είναι ξέφραγο αμπέλι. Αν θέλετε, αντιστροφή της πραγματικότητας και αυτή η επιμονή στο καθεστώς μιας αυταρχικής αντιμετώπισης, μιας σκληρής αντίδρασης η οποία αδιαφορεί για την ανθρώπινη ζωή, τελικά τοποθετεί την κυβέρνηση στην κορυφή της πυραμίδας της υποκρισίας και βέβαια θέτει πρώτον ευθυνών της και την Ευρωπαϊκή Ένωση, διότι στο πλαίσιο της ελληνικής προεδρίας η κυβέρνηση προσπαθεί να παραστήσει τον καλό μαθητή με μεγαλόστομες εξαγγελίες προθέσεων, αλλά την ίδια ώρα δεν μπορεί να κρυφτεί πίσω από το δάχτυλό της ως προς την έλλειψη πολιτικής βούλησης, έλλειψη σχεδίου για την αναβάθμιση του σοφρονιστικού συστήματος, όχι με φυλακές υψίστης ασφαλείας, αλλά με εγγυήσεις λειτουργίας των σοφρονιστικών καταστημάτων και με εγγυήσεις αποτελεσματικής επανένταξης, έλλειψης επίσης πολιτικής βούλησης για την εφαρμογή μιας πραγματικής μεταναστευτικής πολιτικής και πολιτικής ασύλου. 23 και 24 του μήνα, Πέμπτη και Παρασκευή, διεξήχθησαν οι συζητήσεις στο πλαίσιο της Προεδρίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης για ζητήματα δικαιοσύνης και εσωτερικών υποθέσεων. Και ακούσαμε μεγαλόστομες και βαρύγδουπες εξαγγελίες για τον ενιαίο δικαιϊκό χώρο προστασίας των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Η κυβέρνηση την ίδια στιγμή φέρνει στη Βουλή σοριδών εκρεμής συμβάσεις και εκρεμή από δεκαετίες σύμφωνα, πρωτόκολλα και κανονισμούς προστασίας των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, αλλά εντάσσει σε αυτά ρήτρες και εξαιρέσεις που ακυρώνουν τον ίδιο τον προστατευτικό σκοπό της ρύθμισης. Πολύ χαρακτηριστική η συζητούμενη αυτές τις μέρες ενσωμάτωση του κανονισμού για το δικαίωμα ενημέρωσης, ήταν εισηγητής ο Σταύρος ο Κοντονής, όπου στο πλαίσιο της ενσωμάτωσης προοδευτικών και προστατευτικών των δικαιωμάτων ρυθμίσεων προβλέφθηκε για πρώτη φορά εξαίρεση από το δικαίωμα ενημέρωσης του κατηγορουμένου και εξαίρεση επίσης από το δικαίωμα πρόσβασης σε όλα τα έγγραφα της δικογραφίας για λόγους ασφαλείας. Τροποποιείται δηλαδή το άρθρο 101 του κώδικα
ποινικής δικονομίας και προβλέπεται μη πρόσβαση στα έγγραφα της δικογραφίας ακόμα και για τον κατηγορούμενο. Γιατί? Για λόγους ασφαλείας. Η ασφάλεια, η εγκληματικότητα και οι δικές εκφάνσεις της, η επικινδυνότητα χρησιμοποιούνται ως τα συνηθέστερα προσχήματα για την υπονόμευση και υπόσκαψη των αρχών του κράτους δικαίου, αλλά και για την εξυπηρέτηση συμφερόντων, θα μου επιτρέψετε να πω. Γιατί δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι όλες οι αμαρτωλές συμβάσεις εξοπλιστικών και μιζών περιβλήθηκαν βολικά με απόρριτο με την επίκληση λόγων εθνικής ασφαλείας και με το φόβητρο του εξωτερικού εχθρού. Οι πρόσφατες εξαγγελίες για αναθεώρηση του καθεστώτος των αδειών, των προσωρινών κρατήσεων και για δημιουργία φυλακών υψίστης ασφαλείας και μάλιστα σε 100 ημέρες, δηλαδή προφανώς με απευθείας αναθέσεις και προστέρψην των γνωστών αγνώστων εργολάβων, δεν υπηρετούν καμία σοβαρή πολιτική στόχευση ούτε στρατηγική χάραξη, αλλά αντίθετα θα επιβαρύνουν ακόμη περισσότερο τον πληθυσμό των φυλακών, θα επιβαρύνουν ακόμη περισσότερο το σοφρονιστικό σύστημα, θα επιβαρύνουν ακόμη περισσότερο και θα υπονομεύσουν ακόμη περισσότερο την στόχευση και την λειτουργία της επανένταξης των κρατουμένων. Αυτά πρέπει να υποθούν με αυτόν τον τρόπο απερίφραστα, διότι θεωρούμε ότι μόνο πρόσχημα, μόνο δικαιολογία, μόνο άλοθη αποτελεί η περίπτωση ενός κρατουμένου που παραβίασε τους όρους της κράτησής του. Δεν μπορεί ποτέ η μία αυτή περίπτωση να στοιχειοθετήσει νόμιμη βάση ή αιτιολογία για αναθεώρηση του καθεστώτος των αδειών, καθεστώτος το οποίο έχει καταγραφεί και συνομολογηθεί με ομόφωνο τρόπο ότι είναι απολύτως θετικό και ευεργετικό. Και όταν μιλώ για ομόφωνο τρόπο, αναφέρομαι στην μόνιμη επιτροπή, την ειδική μόνιμη επιτροπή της Βουλής για το σοφρονιστικό σύστημα, που σε σχέδιο νέου σοφρονιστικού κώδικα που έχει παραδώσει από την προηγούμενη άνοιξη, με συμφωνία των εκπροσώπων όλων των κομμάτων, υπογραμμίζει και θωρακίζει το καθεστώς χορήγησης των αδειών. Πρέπει να υποθεί στο πλαίσιο αυτής της συνέντευξης τύπου ότι είναι συντριπτική η πλειοψηφία των κρατουμένων οι οποίοι συμμορφώνονται απολύτως με τους όρους χορήγησης αδείας, ένα ποσοστό πάνω από 97,5% των κρατουμένων τηρεί τις υποχρεώσεις που επιβάλλονται ως όροι της χορήγησης άδειας. Και αυτό το συντριπτικό ποσοστό που είναι το μεγαλύτερο διευρωπαϊκά δεν μπορεί να κυλιδωθεί και να αμαυρωθεί ούτε για επικοινωνιακούς λόγους, ούτε για μικροπολιτικούς λόγους μιας κυβέρνησης η οποία αναζητεί μπαμπούλες, αναζητεί φόβητρα προκειμένου να τρομοκρατήσει εκείνη τους πολίτες. Είναι σημαντικό επίσης να πούμε ότι το ευεργετικό, τα ευεργετικά αποτελέσματα των αδειών έχουν συνομολογηθεί κατ' επανάληψη από το ίδιο το Υπουργείο Δικαιοσύνης υπό κάθε ηγεσία του και συναποτελούν συνομολογούμενο γεγονός, και είναι τέλος σημαντικό να πούμε ότι αποστολή και δικαιοπολιτικός σκοπός του εγκλεισμού σε σοφρονιστικό κατάστημα είναι η απότερη επανένταξη. Και η επανένταξη δεν μπορεί να δρομολογηθεί και δεν μπορεί να πραγματοθεί εάν δεν υπάρξει αποτελεσματική διαδικασία εμπέδωσης της εμπιστοσύνης και επαναθεμελίωσης της εμπιστοσύνης μεταξύ του κρατουμένου και της πολιτείας. Ο θεσμός των αδειών είναι ένας τέτοιος μηχανισμός επαναθεμελίωσης και εμπέδωσης της εμπιστοσύνης, και νομίζω ότι είναι ευτύχημα ότι έχουμε
ανάμεσά μας έναν άνθρωπο που θα μας μιλήσει για το τι σημαίνει ως δέσμευση και ως εμπειρία η άδεια, όπως τι σημαίνει ως δέσμευση και ως εμπειρία ο εγκλεισμός σε σοφρονιστικό κατάστημα, προκειμένου να αντιληφθούμε τη σημασία της διατήρησης ενός θεσμού, του θεσμού των αδειών, που μας διατηρεί και εμάς ως χώρα στο πλαίσιο του, των χωρών εκείνων που σέβονται και τηρούν το κράτος δικαίου και τις υπερνομοθετικές διατάξεις προστασίας των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Δεν χρειάζεται να πω ότι έχουν υπάρξει πρόσφατα και εισαγγελικές πολύ έντονες ενέργειες προκειμένου να αντιμετωπιστεί η κατάσταση στις φυλακές, ο υπερπληθυσμός δηλαδή και οι άθλιες συνθήκες διαβίωσης των κρατουμένων. Δεν χρειάζεται να πω ότι φέτος στον προϋπολογισμό του 2014 το κονδύλι για το σοφρονιστικό σύστημα είναι μειωμένο και τη στιγμή που δεν εξαρκούν τα χρήματα για να φάνε οι άνθρωποι οι οποίοι βρίσκονται υπό την μέρημνα της πολιτείας και υπό την ευθύνη της πολιτείας και από τους οποίους η πολιτεία δεν μπορεί να στερεί παρά έναν μόνο δικαίωμα, αυτό της ελευθερίας. Αν λοιπόν δεν εξαρκούν τα κονδύλια αυτά, είναι απορίας άξιον που θα βρεθούν κονδύλια για να δημιουργηθούν φυλακές υψής της ασφαλείας και ποια σκοπιμότητα υπηρετούν αυτού του τύπου οι εξαγγελίες, όταν μάλιστα αρθρώνονται επ' αφορμή ενός περιστατικού που δεν νομιμοποιεί την αναφορά στην ασφάλεια των φυλακών. Λέγοντας αυτά και για να μην μακρηγορήσω, εξάλλου θα έχουμε την δυνατότητα να απαντήσουμε και σε ερωτήσεις. Λέγοντας αυτά, θα ήθελα να υπογραμμίσω ότι είναι πολλαπλώς υπόλογη η ελληνική κυβέρνηση. Είναι πολλαπλώς υπόλογη γιατί και για τα ζητήματα των φυλακών και για τα ζητήματα της αντιμετώπισης των μεταναστευτικών ροών και για την άθλια αντιμετώπιση των μεταναστών που συλλαμβάνονται και για τις άθλιες συνθήκες κράτησης εκείνων σε κρατητήρια ή λεγόμενα κέντρα υποδοχής ή κράτησης, για όλα αυτά έχει υπάρξει συστηματικός κοινοβουλευτικός έλεγχος και συστηματική διατύπωση προτάσεων από πλευρά του ΣΥΡΙΖΑ ως αξιωματικής αντιπολίτευσης, αλλά από πλευράς επίσης και άλλων δυνάμεων της αντιπολίτευσης, αλλά και από την πλευρά της κοινωνίας και της οικουμενικής, θα έλεγα, κοινής γνώμης. Είναι πολλαπλώς υπόλογη η κυβέρνηση, διότι αντί να στυλιτεύει τουλάχιστον το αποτέλεσμα τέτοιων γεγονότων, εμφανίζεται ως υπερασπιστής εκείνων οι οποίοι πρέπει να ελέγχονται. Οι δηλώσεις του κυρίου Δένδια για το λιμενικό και οι δηλώσεις του κυρίου Βαρβιτσιώτη για το λιμενικό και η απροθυμία και αποχή του από το να διατάξει ένορκη διοικητική εξέταση για την απώλεια 12 ζώων θυμίζει και παραπέμπει ευθέως στις δηλώσεις του κυρίου Δένδια για την υπόθεση βασανισμού των συλληφθέντων μετά την αντιφασιστική μοτοπορία και συνιστούν δηλώσεις ευαρέσκειας και υπόθαλψης απέναντι σε κρατικούς αξιωματούχους οι οποίοι έχουν υποχρέωση σεβασμού των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και όχι εκτέλεσης εντολών που παραβιάζουν το Σύνταγμα και το κράτος δικαίου. Και υπ' αυτήν την έννοια είναι πολλαπλώς λυπηρό το γεγονός ότι μέχρι σήμερα δεν έχει υπάρξει ανάληψη ευθύνης από κανέναν για το γεγονός ότι η τραγική απώλεια στο Φαρμακονήσι έρχεται πάνω από ένα μήνα μετά την αποκάλυψη ότι ο αρχηγός της ελληνικής αστυνομίας που εξακολουθεί να υπηρετεί ως αρχηγός της ελληνικής αστυνομίας καλούσε και προσκαλούσε τους αστυνομικούς, δίδασκε
ότι πρέπει να κάνουν το βίο αβίωτο στους μετανάστες προκειμένου να μεταλαμπαδεύσουν το μήνυμα ότι δεν πρέπει να έρχονται εδώ. Κλείνω λέγοντας ότι η Επιτροπή Ελέγχου Κυβερνητικού Έργου σε θέματα δικαιοσύνης, διαφάνειας και ανθρωπίνων δικαιωμάτων δεν πρόκειται να αφήσει να επικρατήσει η λογική της μαύρης τρύπας της νομιμότητας. Θέλουμε να χυθεί άπλετο φως στα σκοτάδια και στα υγρά κελιά όπου στηβάζονται συνάνθρωποι μας. Και γι' αυτόν τον λόγο θα προγραμματίσουμε στις επόμενες ημέρες και θα υποβάλουμε επίσημο αίτημα στο Υπουργείο Δικαιοσύνης επίσκεψης σε όλους τους χώρους κράτησης των φυλακών της επικράτειας και των κρατητηρίων και θα δημοσιοποιήσουμε τα ευρήματά μας. Είναι κάτι το οποίο ούτως ή άλλως οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ κάνουν εξ αρχής και κάνουν και από τις προηγούμενες κοινοβουλευτικές περιόδους. Τώρα όμως θα διεκδικήσουμε και την πρόσβαση την οποία ο σοφρονιστικός κώδικας προβλέπει, πλην όμως η κυβέρνηση δεν εφαρμόζει, την πραγματική πρόσβαση στους χώρους κράτησης. Σας ευχαριστώ.